και είμαι αρμόδια για την Κέρκυρα. Θέλω να πω ότι όλοι μας, όλοι οι περιφερειακοί αρχοί, θέλουμε να στηρίξουμε τους κερκυραίους παραγωγούς και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν ή και τυποποιούν προϊόντα κερκυραϊκά, αγροτικά και οτιδήποτε άλλο, δεν έχει σημασία. Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε την οικονομία του νησιού και τους ανθρώπους του. Άρα είσαστε καλοδεχούμενοι σε εμάς και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τη δικιά σας στήριξη όσον αφορά, πάλι θα πω, για την οικονομία του νησιού. Όχι τη στήριξη, δεν ζητάμε εμείς τη στήριξη δική σας. Εμείς θα σας στηρίζουμε σε κάθε προσπάθεια που θα κάνετε προς αυτό το σκοπό. Νομίζω και εμείς σας έχουμε ανάγκη, κόσμος της Κέρκυρας δηλαδή, και εσείς τον κόσμο της Κέρκυρας. Άρα πρέπει μαζί να πάμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε και να αλλάξουμε νοοτροπίες και πράγματα, επειδή ο τουρισμός δεν πρέπει να είναι πλέον αυτό που έχουμε βιώσει όλοι μας. Πρέπει ο τουρισμός να έχει ταυτότητα κερκυραϊκή. Δηλαδή, μέσα σε αυτό που έρχεται μέσω του τουρισμού στον κόσμο, να δείξουμε ότι η Κέρκυρα είναι και κάτι άλλο και όχι μόνο αυτά που πουλάμε τώρα τελευταία. Δηλαδή, made in China και λοιπά, εκεί αναφέρομαι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα αρμοδιότεροι από μένα είναι τόσο ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, όσο και ο ενταγμένος σύμβουλος, αλλά προπάντων όλοι στηριζόμαστε στο Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας, στο Σταμάτη Τογκίνη, ο οποίος στηρίζει και εμάς και εσάς, και με τις γνώσεις του, αλλά και με το πάθος που έχει για αυτά τα οποία συζητάμε και για άλλα πολλά ακόμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ωραία. Οπότε, καλημέρα και από μένα. Σε λίγο θα έρθει και ο διευθυντής της Τρινιατρικής, γιατί τα θέματα θα συζητήσουμε αφορούν και τη θέση της αγροτικής οικονομίας και τη θέση της Τρινιατρικής και στο Ευρωπαϊκό Σύνολο της Κέρκυρας. Εγώ να σας πω ότι είναι το τρίτο βήμα που κάνουμε στο 1915 που αφορά τα τύπο. Το 2015. Το 2015 τι είπα. Το 2015 που αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα. Θα είναι σταθμός στην ιστορία. Απλέψω ότι ποτέ μια δημόσια υπηρεσία δεν είχε λειτουργήσει μέσα στο πρώτο κιόλας εξάμηνο ενός έτους. Έτσι είναι, έχει κάνει δύο εκθέσεις, αρκετά πετυχημένες, μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη στιγμή όλη την προετοιμασία έτσι, και ετοιμάζεται να λειτουργήσει το κιόσκι κάτω στο λιμάνι, και παραλαμβάνω δεν έχει τελειώσει καν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Αυτό το αναφέρω για να σας πω ότι η σημερινή μας συνάντηση είναι συνέχεια των συναντήσεων, τις ολομέλειες που κάναμε στην Αθήνα. Οι καλλιεργητές, οι αγρότες που ήταν στην Αθήνα θυμόνται μια πολύ μεγάλη ολομέλα που κάναμε για κάτι και αρκετό, έτσι, αρκετές ώρες και τις αποφάσεις μας, και η ολομέλα που κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν είναι το τρίτο βήμα και πρόκειται για το κιόσκι στην περιοχή του Όλκη. Η προσπάθεια αυτή είναι αλήθεια ότι είχε ξεκινήσει από πέρσι. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η νέα περιφερειακή αρχή έδειξε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ενδιαφέρον, ξέροντας την προσπάθεια, και αποφάσισε να την υλοποιήσει. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή είμαστε ευχάριστη θέση να πούμε ότι το κιόσκι είναι σχεδόν έτοιμο να δεχτεί τους αγρότες μας. Να πούμε ότι γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένας Κέρκυρας, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, έτσι μας δίνει το χώρο τους, μας δίνουν το φως, ρεύμα, νερά, όλα αυτά. Γι' αυτό και στον τίτλο που θα υπάρχει στο κιόσκι είναι και η Περιφερειακή Ένωτα Κέρκυρας ΠΙΝ και ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρα, είναι και τα δύο. Είμαστε λοιπόν εδώ, αφορά τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα που έχουν εντοπιότητα κερκυραϊκή για την ώρα. Που σημαίνει ότι ή παράγονται στην Κέρκυρα, ή τυποποιούνται στην Κέρκυρα, ή μεταποιούνται στην Κέρκυρα, ή στη τελευταία ανάλυση είναι μια κερκυραϊκή πατέντα, μια κερκυραϊκή συνταγή, είναι μια παράδοση κερκυραϊκή.
Το τζίτζερ μπορεί, παραδείγματος χάρη, το τζίτζερ είναι πια στη ζωή της Κέρκυρας. Είναι κερκυραϊκό, το φέρω σαν παράδειγμα, έτσι. Άσχετα το φέραν πριν δύο αιώνες, οι Εγγλές, δεν ξέρω ποιοι το φέρανε. Άρα η εντοπιότητα είναι βασικός παράγοντας για τη συμμετοχή των παραγωγών μας στο λιμάνι. Στο κιόσκι. Από εμάς μπαίνει ο μοναδικός όρος που μπαίνει για τη συμμετοχή ενός αγρότη ή παραγωγού είναι να έχει όλες τις νόμιμες άδειες, τις άδειες που προβλέπει το ελληνικό κράτος για ένα προϊόν. Και αφορούν τη Διεύθυνση Γεωργίας, να έχει μια σχετική άδεια για το προϊόν του από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ή από τη Διεύθυνση Κρεατικής, αν έχει το τροφικό προϊόν, κρέας κτλ. Την άδεια από το βιομηχανίας και ανάπτυξης πάνω και όπου χρειάζεται την άδεια από το ελληνικό χημείο. Ναι, και αναλόγως μετά από οποιαδήποτε διατούσα αρχή, αν είναι κάτι άλλο, έτσι. Εγώ είπα χοντρικά. Σας φέραμε εδώ για να συζητήσουμε λίγο, να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, έχουμε ακούσει ήδη τη γνώμη σας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, λίγο πολύ ξέρουμε, αλλά επειδή μετέχουν και νέοι άνθρωποι, νέοι παραγωγοί, να ακούσουμε λίγο την άποψή σας, να συζητήσουμε μαζί, να διορθώσουμε κάτι, να βάλουμε κάτι, να βελτιώσουμε κάτι, να συμπληρώσουμε κάτι, αυτό που εσείς πιστεύετε. Με τη διαδικασία, και πρέπει να το πω, σαν πρωτοβουλία αγροτών με τον κύριο Βασιλάκη, καλή συνεργασία με τον κύριο Γκίνη, να στήσουμε, η ιδέα του Σταμάτου του Γκίνη, να στήσουμε αυτόν τον υπαίθριο χώρο, το κιόσκι το ονομαζόμενο, σε ένα χώρο που μας φιλοξένησε όλοι και με τη συμβολή της κυρίας Παναγίου του κύριου Φοντάνα και τις περιφέρειες, ώστε να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε.